Κατά πλειοψηφία, το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε στη συνεδρίασή του το μεσημέρι το νέο κανονιστικό πλαίσιο για τα καραβάκια στην Παμφότιδα, όπως και τις δύο άδειες για τα πλωτά ταξί. Μία σειρά ερωτημάτων που έθεσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Αντιπολίτευσης απαντήθηκαν, αλλά επαρκώς και άλλα όχι και τόσο, από τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη Βασίλη Γοργόλη, κυρίως ως προς τις αλλαγές που επέρχονται στα ηλικιακά όρια των πλοιαρίων που εκτελούν συγκοινωνιακούς πλοές. Μια παράμετρος εξαιρετικά σημαντική, με τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων των λεβούχων να δημιουργούν περισσότερα ερωτήματα, καθώς επιβεβαιώθηκε η εκτίμηση ότι πολλοί είναι εκείνοι που θεωρούν ως νεότευκτο ένα καραβάκι με σκαρί δεκαετιών, το οποίο έχει αλλάξει κινητήρα. Στο ζήτημα που ήρθε προς συζήτηση και ψήφιση και αφορά στις δύο άδειες πλωτών ταξί, ο κ. Γοργόλης έκανε γνωστή τη διαδικασία που ακολουθήθηκε από το πρώτο μέχρι το τελευταίο στάδιο και εισηγήθηκε την έγκριση χορήγηση των δύο αδειών στους δύο και μοναδικούς ετούντες, με την υποσημείωση ότι οι άδειες ταξί δεν θα μπορούν να μετατραπούν σε άδειες εκτέλεσης συγκοινωνιακών πλοών. Η θέση αφετηρίας των ταξί, να οριστεί το πέραμα, να πω ότι στην Γνωμοδοτική Επιτροπή παραστάθηκε και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος της Λίμνης του Δήμου Ιαννητών και μετέφερε ότι όλοι, ο Δήμος Ιαννητών είναι θετικός στο να ξαναλειτουργεί το λιμάνι στο πέραμα και η τοπική κοινωνία. Είναι ένα πάγιο. Ναι, θέλει κάποιες παρεμβάσεις. Είναι ένα πάγιο αίτημα, το είδανε πάρα πολύ θετικό. Θετική ήταν και η Λεμβούχη σε αυτό και όλοι αυτοί που παραστάθηκαν στην Επιτροπή. Οι ώρες λειτουργίας να είναι όλο το 24ωρο. Αυτό είναι που θέλουμε να πετύχουμε επί της ουσίας. Δηλαδή, όταν σταματάνε οι συγκοινωνιακές πλώες 8-9 το βράδυ, να υπάρχει το περιθώριο με το ταξί να μπορεί να διενεργεί και το βράδυ. Επομένως, αυτό σημαίνει ότι θα έχει περαιτέρω. Το νησί θα συνεχίσει να λειτουργεί όλο το 24ωρο, θα μπορούν έτσι να δραστηριοποιηθούν και περισσότεροι επιχειρηματίες, θα μπορούν να λειτουργήσουν περισσότερα καταλήμματα, γιατί τώρα υπάρχει αυτό το πρόβλημα το οποίο αφορά τα δρομολόγια. Ο τρόπος λοιπόν λειτουργίας να λειτουργούν ταυτόχρονα και τα δύο ταξί δεν είναι κάτι το οποίο είναι ένα πράγμα το οποίο υπόθηκε στην Επιτροπή και δικαιολογήθηκε, διότι μπορεί κάποια στιγμή το ένα ταξί να φεύγει, επομένως να υπάρχει ανάγκη για το δεύτερο, να μην περιμένει ο τουρίστας πότε θα γυρίσει το ταξί να το πάρει, να υπάρχει ταυτόχρονη λειτουργία και των δύο. Κόμιστρο, μετά από συζήτηση μεγάλη και πολλές απόψεις που ακούσαμε, θα οριστεί το ποσό των 45 ευρώ αναδιαδρομή, διότι δεν θα πρέπει να γίνεται σε αντιπαραβολή με το υπάρχον εισιτήριο που είναι τώρα 2,5 ευρώ, δηλαδή τα 15 άτομα που θα είναι το επιτρεπτόριο να πλησιάζει, να μην είναι πολύ υψηλό. Να τοποθετηθεί λοιπόν διακριτή πινακίδα ταξί σε κάθε ένα από αυτά, να αναγράφεται το μέγιστο επιτρεπόμενο με πινακίδα μέσα, ο όριο επιβατών, ότι θα είναι 15 άτομα. Βάζουμε ένα όριο στα πλοία μας. Αυτό το όριο ποιος το καθορίζει? Αυτό που κάναμε εμείς, που το κάνατε εσείς παλιότερα, ως εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, μιας και εμείς ήμασταν, εγώ ήμουν τουλάχιστον στο Δήμο Ιαννητών. Βλέπουμε εδώ κάποια νούμερα, προφανώς οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι 56 χρόνια, 50 κλπ. Και λέει τι γίνεται. Όχι, αυτά τα σκάφη, ακόμα και αυτά τα σκάφη είναι ασφαλή. Γιατί είναι ασφαλή? Διότι μάλιστα κάποια από αυτά έχουν ανακατασκευαστεί. Το πρόβλημα που έχει η απόφασή σας και η περσινή. Η περσινή βασικά που αφορά το κανονιστικό πλαίσιο εδώ, δεν είναι τα ηλικιακά όρια ότι πρέπει να τα αντικαταστήσουμε. Είναι ότι δεν έχει λάβει υπόψη εξαιρέσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν επενδύσει χιλιάδες ευρώ σε ανακατασκευή του σκάφους, έχουν πάρει καινούριες μηχανές. Αλλά επειδή η άδεια μπορεί να είναι πεντηκοταετίας, δεν έχει ρυθμιστεί αυτό το πράγμα στο κανονιστικό πλαίσιο. Θα επιμείνουμε στο γεγονός ότι θα έπρεπε να έχουν βοηθηθεί οικονομικά. Υπήρχε υπόσχεση να μην υπάρχει αυτή η πίεση για το ηλικιακό όριο και θα ψηφίσουμε παρόν. Με αυτή την επιφύλαξη που έχουμε, αλλά είναι δικέ ευθύνε. Του φέρατε μέχρι εδώ και τώρα λένε να υπάρχουν σε μια χρονιά. Ορίζοντε Υπήρου. Λοιπόν, κατά τον κύριο Ζόλα θα έλεγα το εξής: αν αντικαταστήσουμε σε έναν άνθρωπο την καρδιά, μπορούμε να τον κάνουμε 25. Θα ψηφίσουμε κι εμείς παρόν. Ο κύριος Γεωργό. Ψηφίζω αρνητικά, δεν είναι αυτό που φαίνεται. Διαφωνώ με τη διαδικασία, υπάρχουν και άλλα πράγματα.